Γενική συνέλευση των γιατρών του ΕΣΥ προκλήθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας με τα θέματα που συζητήθηκαν να είναι πολλά. Είχαμε μια γενική συνέλευση. Στην συνέλευση αυτή ασχοληθήκαμε με όλα τα σοβαρά ζητήματα που μας απασχολούν. Την κατάσταση στο νοσοκομείο, την κατάσταση που υπάρχει στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ασχοληθήκαμε επίσης και με κάποια ζητήματα που αφορούν τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας εν ώψη του συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας που θα γίνει στις 8 Απριλίου. Και για ένα ακόμα ζήτημα το οποίο το τελευταίο καιρό μας απασχολεί ιδιαίτερα και ελπίζουμε να έχει μια θετική κατάληξη, την διαπραγματεύσει που γίνονται για την υπογραφή μιας νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ανάμεσα στους γιατρούς του ΕΣΥ και στο Υπουργείο Υγείας. Όπως εξηγεί ο κύριος Τσαρίδης, τα προβλήματα είναι πολλά, με κορυφαίο την έλλειψη προσωπικού που είναι βέβαια συνδεδεμένη με την υποχρηματοδότηση στην υγεία. Θεωρούμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο νομό Καβάλας βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ασφαλώς δεν είναι μια κατάσταση που αφορά μόνο εμάς, αφορά όλες τις δομές. Όλες τις δομές της χώρας. Εμείς όμως ασχοληθήκαμε με τα δικά μας ιδιαίτερα ζητήματα. Το βασικό ζήτημα που απασχολεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς είναι το ζήτημα της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης. Φτάνει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο της Καβάλας εργάζεται, εφημερεύει, υπάρχει, έχοντας μόνο το 60% των γιατρών που θα έπρεπε να έχει στη δυναμικότητά του. Η υποχρηματοδότηση επίσης είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Οι γιατροί επεκτείνουν τον προβληματισμό τους, διερωτώμενοι πώς θα γίνεται η περίθαλψη των ανασφάλιστων, αφού δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα, εν ώψη και κάποιων αποφάσεων που έχουν πάρθει τελευταία, οι οποίες είναι μεν στη σωστή κατεύθυνση. Αναφέρομαι στην ολική κάλυψη των αναγκών, των υγειονομικών αναγκών των ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Ήταν ένα πάγιο αίτημα και δικό μας. Είμαστε ευτυχείς που αυτό νομοθετήθηκε. Είναι όμως προφανές ότι αν δεν συνοδευτεί με αυξημένη χρηματοδότηση και με την αντίστοιχη χρηματοδότηση που χρειάζεται, τότε ασφαλώς δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε ζητήματα. Αντίθετα, θα επιδεινωθούν προβλήματα και καταστάσεις που μας απασχολούν το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, στο νομό Καβάλας εντοπίζονται και σοβαρές ελλείψεις στις δομές πρωτοβάθμιας υγείας. Τεράστιο είναι το πρόβλημα με την απουσία δομών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στον αστικό ιστό της πόλης δεν υπάρχει καμία δημόσια δομή πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας. Τα τρία επαρχιακά κέντρα υγείας, τα οποία παραδοσιακά εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια, λειτουργούν στην επαρχία του νομού μας, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στελέχωσης. Τέλος, ο κύριος Τσαρίδης επισημαίνει ότι το θέμα των ελλείψεων προσωπικού και των υπερωριών του υπάρχοντος έχει πάρει ευρωπαϊκή διάσταση και η Ελλάδα είναι υπόλογη και αντιμέτωπη με πρόστιμα. Μας λείπουν 6.000 γιατροί πανελλαδικά. Αυτή τη στιγμή, αν δεν προσλήψουμε σε μαζικές προσλήψεις, έχει ήδη επιδικαστεί πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον χρόνο εργασίας των γιατρών που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σύνθετα. Πρέπει να βρεθούν λύσεις. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς θα συμβάλλουμε όσο μπορούμε περισσότερο.